μυαλό σου από το show αυτή τη σεζόν. Ποιες ήταν αυτές και για ποιο λόγο? Δύο στιγμές, Ναι. Δύσκολο, γιατί κάθε Κυριακή υπήρχε και μία δυνατή στιγμή. Κάτι που να γέλασες πολύ, που να συγκινήθηκες ή που να έρθες σε δύσκολη θέση? Δεν ήρθα ποτέ σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να σου ξεχωρίσω δύο. Ήρθες μια στιγμή στην πρώτη εκπομπή που άρχισε τα καλλιαρτά του ο Τάκης. Πώς, τι... Είπε μια στιγμή στο πρώτο live που κάτι έκανε ο Τάκης Ζαχαράτος. Τι ακριβώς δεν θα το πω. Α, Το θυμάσαι. Θέλεις να μας πεις πώς αισθάνεσαι τώρα που έχουμε φτάσει στο τελικό και όλο αυτό κλείνει τον κύκλο του? Δεν θέλω να τελειώσει. Όπως σας διαβεβαιώ ότι κανείς από εμάς δεν θέλει να τελειώσει. Κι ας έχουμε κουραστεί και ας έχουμε έτσι πολλές ώρες εδώ, μόνο που δεν κοιμόμαστε εδώ. Όμως στενοχωριόμαστε όμως πάρα πολύ όλοι. Συγγνώμη που μιλάω έτσι λίγο. Είμαι καλά. Δεν ρετάρω, ακούω και τη φωνή μου. Απλά. Για να δεις τι περνάω όμως σε κάθε ζωντανό. Δεν είμαστε σίγουροι για το αν είσαι καλά. Αυτό γενικό... ναι, είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα θες να το συζητήσουμε αυτό, Παύλο μου. Επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλά, γι' αυτό να μην το συζητήσουμε, λέω εγώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είμαστε όλοι συγκινημένοι που τελειώνει. Και αυτό είναι ευλογία. Να τελειώνει μια τόσο ωραία τηλεοπτική προσπάθεια και να θέλεις να συνεχίσει. Να στενοχωριέσαι που τελειώνει. Εσύ θα ξεχώριζες κάποιον παίχτη, αν σου λέγανε ποιος είναι νικητής για σένα, ποιον θα έλεγες? Κωνσταντίνα μου, δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί είμαστε τόσο δεμένοι όλοι, 10 παίκτες που έδωσαν τον καλύτερό τους αυτό, μια ομάδα που βοήθησε και τους παίκτες να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό, έχουμε δεθεί όλοι πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι θα ήταν λίγο άδικο να ξεχωρίσω κάποιον. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί και πολύ ταλαντούχοι. Μια εμφάνιση τουλάχιστον, αυτό μια δεν εμφάνιση. Έχει. Δεν μπορώ, ξέρεις, γιατί είναι ο τελικός και αν σκεφτώ να θυμηθώ μία... Έλα, πες μας για κάθε έναν από τους τέσσερις που είναι η φιναλίστ, μία εμφάνισή του, να το πάμε έτσι. Για τον Παντελή Καναράκη θα πω την Αργής. Ναι. Για τον Λευτέρη Ελευθερίου θα πω το Σάκη Ρουβά. Και τον Θάνο Μικρούτσικο. Για τον Γιάννη Σαββιδάκη θα πω Led Zeppelin και Τζο Κόκερ. Στον Παντελή Καναλάκη, επειδή είπα δύο στον καθένα, θα προσθέσω και την Μαρινέλα. Και Κώστα Δόξα θα πω Γογό Τσαμπά. Πες την αυτήν. Θα πω Γογό Τσαμπά. Ρουσλάνα. Και Μέρλιν Μάνσον. Ναι, και θα πω και Μέρλιν Μάνσον. Θέλω να σου πω ότι πριν έκανε εδώ Γογό Τσαμπά σε τραγούδι Έλληνας Παπαρίζου.